Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Aris on air στο Λίμπερο 107,4. Έχει και ένα άλλο φίλε με μπίτια που λέει κάπου Άρη, λέει κάτι μέσα. Λέει Άρη μέσα κάτι σε κάποια φάση. Άρη, κάτι ένα τέτοιο, θα το βρω. Ένα αριθμικό είναι ωραίο. Με Άρη μέσα. Θα το δούμε όμως στην πορεία να το εντάξουμε και αυτό στις μουσικές μας αναφορές και στα μουσικά μας ακούσματα. Προσπαθώ να καταλάβω τόση ώρα ποια ταινία είναι αυτή στο Epsilon TV κάτω εκεί πέρα, οι ελληνικές ταινίες που βάζει τέτοια ώρα, και δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια ακριβώς είναι. Δεν έχω δει ούτε Ψάλτη, ούτε Βέγκο, ούτε τίποτα από όλα αυτά που δείχνει συνήθως τέτοια ώρα, αλλά θα το βρω. Οπότε καλύτερα ας ασχοληθώ με την... Έλα, Βέγκος. Βέγκο έχω. Νομίζω έχω Βέγκο, φίλε. Κλείσαμε. Με Βέγκο. Έλα. Έλα, Θανάση Βέγκος. Είναι στάνταρ αυτές τις ώρες, δείχνει και τα λοιπά. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα και ποδοσφαιρικά, αλλά και μπασκετικά. Σήμερα έχει... και μπασκετικά αρκετά θεματάκια. Θα το διαπιστώσετε στην πορεία της εκπομπής μέχρι τις 7 που θα πάμε μαζί. Περισσότερα όμως θα έχουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο, γιατί πέρα από τα ήδη γνωστά ονόματα υπάρχει το δημοσίευμα από το All About Aris αναφορικά με τον Ινίγκες, έναν από τους ποδοσφαιριστές που προτάθηκαν από την Ουντινέζε, και υπάρχει το ρεπορτάζ στο σχετικό για να το διαβάσετε στο All About Aris. Είχα μια πληροφορία από έναν γνώστη του αντικειμένου και φίλο, από τους αριανούς τους που ψάχνονται γενικότερα, ότι ο Άρης, μάλλον στον Άρη προτάθηκε και ο Ρίτσι, αλλά προσπαθώντας να βρω ποιος ακριβώς Ρίτσι ήταν αυτός, είχαμε έναν Φρεντερίκο, είχαμε έναν άλλον που ήταν ο αδερφός του Ρίτσι, ο ένας ήταν από τη Ρώμα δανεικός στη Σασουόλο, αλλά μετά τον πήρε η Σασουόλο, τον αγόρασε, δεν βγάλα μάκρη, οπότε δεν σας τη σερβίραμε το Ρίτσι, γιατί μάλλον δεν υπήρχε τέτοια πρόταση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ή αν υπήρχε δεν προχώρησε καμία των περιπτώσεων. Προσωπικά θεωρώ ότι ούτε ο Ινίγκες θα προχωρήσει. Είναι όμως μία από τις προτάσεις που έγιναν προς τους ανθρώπους του Άρη, αλλά μάλλον δεν θα παίξει ο παίχτης στους πιθανούς για μετακόμιση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα ποιοι θα παίξουν τελικά θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Άρης συγκεκριμένες προσταφαιρέσεις θέλει να κάνει, συγκεκριμένα πράγματα αναζητά, και είναι βέβαιο ότι θέλει για βασικούς ένα στόπερ, ένα αμυντικό χαφ και έναν φορ, και εκεί αναμένεται να ρίξει και τα περισσότερα χρήματα, στον φορ δηλαδή κυρίως, αλλά και στο αμυντικό χαφ, αλλά θέλει και έναν στόπερ για βασικό, ξαναλέω, με βάση τις επιθυμίες του Πάκο Ερέρα. Και για αυτά τα θέματα, αλλά και το τι γίνεται με Κολάσο και Ματέο Γκαρσία, που δεν θα έρθουν σήμερα και μάλλον θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Όπως παράλληλα και το πότε περιμένουμε την ανακοίνωση για τους άλλους δύο Ισπανούς που έχουν έρθει από προχθές το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται με άλλες περιπτώσεις παικτών, αλλά τι γίνεται και με πιθανές αποδεσμεύσεις παικτών. Επικοινωνία και μηνυματικά, FM και ενώ αποστολή το μήνυμά σας στο 54526, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να επισημάνουμε κάτι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ρωτάτε για τις εξελίξεις όσον αφορά την Super League. Εγώ δεν θα σας διαβάσω αυτά που λένε τα site δεξιά και αριστερά. Εγώ θα σας πω όταν έρθει η στιγμή, όταν προκύψει πραγματικά το ρεπορτάζ. Για την ώρα η Super League με τουιτάρισμα καλωσόρισε τον Άρη και τον Όφη στη Super League. Έξυπνο το, έξυπνη η φωτογραφιούλα που επέλεξαν οι άνθρωποι εκεί της Super League.
και για τον Άρη και για τον Όφη. Μπορούμε βέβαια να πούμε στο Football League και στα site τα οποία ασχολούνται με το Football League να βγάλουν τον Άρη πλέον από το κάδρο. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα τροφοδοτούν με ειδησιογραφία γιατί παίρνουν πάρα πολλά χτυπήματα, αλλά πλέον ο Άρης ανήκει στη Super League και θέλω να πιστεύω δεν θα ξαναφύγει ποτέ από εκεί. 23 Ιουλίου η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο που αρχίζει και 24 Αυγούστου. Λες να το βγάλουν σήμερα, να μας πούν για την κλήρωση, τι όχι. Μπορεί να το βγάλουν ρε φίλε σήμερα. Το θέμα βέβαια είναι θα κάνουν σε σχέση με την αναδιάρθρωση. Εκεί είναι το θέμα και το ζητούμενο. Εκεί είναι και η αγωνία η μεγάλη. Να δούμε προς τα που πηγαίνει το όλο θέμα. Έχω την αίσθηση ότι τελικά θα τα βρούνε η Λίγκα με τον Υπουργό και θα πάμε κανονικά στο πρωτάθλημα που πρέπει να πάμε. Πάντως υπάρχει η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ αναφορικά με την Basket League τη σεζόν 18-19. Στο Σούνιο η κλήρωση. Μια χαρά. Διακοπούλες Δευτέρα, βλέπω εδώ τη Δευτέρα 23 Ιουλίου. Από την Παρασκευή θα πάνε στο Σούνιο οι εκπρόσωποι των ομάδων. Θα περάσουν ένα ωραίο τριημεράκι και θα γίνει και η κλήρωση για τη σεζόν 18-19. Θα σχολιάσουμε αργότερα μαζί με τον Γιάννη Παραπονιάρη την κλήρωση του Άρη για το Basketball Champions League. Δεν σου έρχεται να το πεις κιόλας αυτό. Champions League, τέλος πάντων. Έτσι λέγεται, οπότε έτσι θα το λέμε και εμείς. Με την Δυναμό Τυφλίδας η πρώτη αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο ο Λίμπερο και το Λαμπαοτάρης πρέπει να στείλουν εμένα εκεί στη Γεωργία για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της Γεωργίας γενικότερα. Και αμέσως μετά, αφού δω τι θέλει η Γεωργία, αφού περάσει ο Άρης, θα πρέπει να πάω και δίπλα στη Ρωσία για να δούμε και εκεί τι ακριβώς παίζει ανάμεσα στο θέμα της Γεωργίας και της Ρωσίας. Και αφού περάσουμε και τους Ρώσους, μετά δεν πρέπει να πάω στην Τσεχία που είναι η τρίτη ομάδα να δω τι γίνεται και με τους Τσέχους. Δηλαδή, αν είσαι τώρα απεσταλμένος, πας Γεωργία, Ρωσία και Τσεχία. Και πες εσύ ότι δεν βγαίνει το διαζύγιο αμέσως μετά. Γι' αυτό θα μείνω εδώ με τα παιδάκια μου στην Ελλάδα. Και ελπίζουμε ο Άρης να τα καταφέρει, αν και η Ρώση είναι δύσκολη ομάδα. Ελπίζουμε ο Άρης να τα καταφέρει, να περάσει ο Μήλος, να πάμε καμιά Ιταλία, καμιά Γερμανία, εκεί που δεν μπορεί, γίνεται να ξελογιαστούμε τελείως και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε κανονικά. Πώς θα πάμε στην Ολλανδία δηλαδή τώρα, τι να δεις εκεί. Μόνο κανάλια έχει και παιδιάδες και τουλίπες. Τίποτα. Δεν έχει. Ακριβά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Ολλανδία, ενώ πας Γεωργία ρε φίλε, γυρίζει το μάτι σου. Δεν γίνεται. Τώρα Ρωσία, όλοι θα φύγουν από τη Ρωσία, πάμε εμείς το Σεπτέμβριο. Θα και κρύο το Σεπτέμβριο στη Ρωσία. Ας καλύτερα. Θα πάω στην Ολλανδία μόνο. Εκτός από την Ολλανδία θα πάω και σε break. Όταν γυρίσουμε, θα ακούσουμε Θωμά Νασλίδη. Και θα ακούσουμε Θωμά Νασλίδη, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα τον ακούσουμε εδώ παρέα και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε 3-5 πηγάδια σε Νίκο Παπαδόπουλο και αργότερα θα συνδεθούμε και με Γιάννη Παραπονιάρη, όπως σας είπα, για να σχολιάσουμε τα του μπάσκετ. Ενδιάμεσα θα σας δώσω το ρεπορτάζ από Super League. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Χούλιαν Κουέστα Δίας. Ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας, γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 1991 και έχει ύψος 1,95. Βρήκαν πιο ψηλό από μένα. 1,95. Βάλε, βάλε. Θηρίο κατά από τα goal post. Άμπος. Ο παίκτης έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα στη Σεβίλια B το 10, ενώ η σεζόν 13-14 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Το 14-17 έπαιξε στην Αλμερία, 3 χρόνια Αλμερία δηλαδή. Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίσλα Κρακοβίας και είχε 20 συμμετοχές πέρσι στην Πολωνία.
Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι ο Κουέστα μαζί με... Δεν το ξέρω το Κουέστα φυσικά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι στη Σεβίλη και στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και μετά πας στην Αλμερία και παίζεις και στο εξωτερικό μια χρονιά, δεν μπορεί παρά να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν φοβάμαι στα goalpost, γιατί έχω εξαιρετικό αναγνωστόπουλο και εμπειρότατο κατημήριο όποτε χρειαστεί να βοηθήσουν την ομάδα. Και γιατί όχι, ειδικά ο Αναγνωστόπουλος νομίζω να διεκδικήσει, όχι ότι ο Κατημύρης δεν αξίζει, αλλά εντάξει, και λόγω ηλικίας το λέω, ότι ο Αναγνωστόπουλος είναι ένα project το οποίο πρέπει να στηριχθεί από τον Άρη, ένα project το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να φέρει και χρήματα στον Άρη. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, λέω ότι ο Άρης έχει μια πολύ καλή τριπλέτα τερματοφυλάκων και με δεδομένο ότι υπάρχει και ο νεαρός ο Αρβανίτης από πίσω για τέταρτος, είναι η θέση ο τερματοφύλακας που έχουμε κλείσει και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέσα στη σεζόν με τους τέσσερις αυτούς goalkeeper. Μετά τον Κουέστα περιμένω σε λίγη ώρα και την ανακοίνωση για τον Μενέντεθ. Τώρα άμα θέλετε το κάνετε Μενέντεζ ή Μενέντεθ ή Μενέντες. Όπως θέλετε κάνετε το, να κόβει θελό και από τα αριστερά, να ανεβαίνει και να βγάζει καλές έντρες. Και στο τέλος θα πανηγυρίζουμε και με το Μενέντεζ και με το Μενέντες και με το Μενέντεθ. Μετά τον τρίτο Ισπανό, γιατί χθες ήταν ο Ματίγια, ο οποίος γράφεται με δύο λ, άρα στα ισπανικά είναι γ. Άρα μετά τον Ματίγια, τον Κουέ στα, το Μενέ Death. Όχι, το Death το αλλάζω, δεν μου αρέσει γιατί είναι Μενέ Death, δεν θέλω Death. Μενέ Dez θα τον κάνω. Έχω και καψάλι. Α, τι νόμιζες. Και αυτός θα ανακοινωθεί σήμερα. Μία προσθήκη ακόμα για τον Άρη. Να δούμε το παλικαράκι τι μπορεί να κάνει. Δεν το θυμάμαι. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πανσεραϊκό. Εγώ προσωπικά δεν ενθυμούμε. Αλλά και για τον Καψάλη και για τον Κουέστα και για τον Μανίγια και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τον Τικινή, τον Ασλίδη. Ο Άρης έχει κάνει μεταγραφές, έτσι. Έχει ανακοινώσει ένας Ασλίδης, δύο Τικινή, 3 Κουέστα, 4 Ματίγια, 5 με Νέντε θα ανακοινώνεται τώρα, 6 Καψάλης. Τι άλλο έχω ανακοινώσει, ρε. Νέο αίμα, αυτή είναι το νέο αίμα. 6 μεταγραφούλες είναι, παιδιά, δεν είναι λίγες. Και έχω άλλες 3 στο κάδρο για πρώτη γραμμή. Συν άλλες 2-3 που θα προκύψουν στην πορεία και θα το δείτε, γιατί θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Συν 2 Ματέο Γκαρσία και Κολάσο, που είναι και αυτοί στο πλάνο των ανακοινώσεων. Αλλά πρέπει να έρθουν, να περάσουν ιατρικά και μετά. Αυτό ήταν πολύ δυνατά η μουσική, φίλε, γιατί αυτό παίζει πολύ δυνατά. Θες να με χαμηλώσει λίγο τα αυτιά μου. Τα αυτιά μου. Εντάξει, παίζει πολύ καλά ο Λίμπερο. Πολύ καλά από χθες. Κάτι κάναμε, μαγικά κάτι κάναμε και τα λοιπά. Κάναμε. Δεν παίζει, δεν τα ακούς τι παίζει. Τελειώσαν τα χρούτσου-χράτσα. Αλλάξαμε τη λάμπα στο βουνό. Πήγαν τα χρουτσουχράτσα. Ήρθε και ο κομπρέσορας ο καινούριος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, φίλε. Νέο αίμα, καλύτερη ακουστικότητα, που έλεγε ένας φίλος μου μικρός. Το καθυστερώ, μήπως ανακοινώσω και το Μενέντες τώρα. Αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, θα πάμε να ακούσουμε Θωμά Ναζλίδη. Τι είπε πάνω στο βουνό ο Ναζλίδης, ο οποίος μίλησε στους εκπροσώπους των site και των εφημερίδων. Οπότε μόνο ηχητικό, μάλλον δεν έπαιξε live η συνέντευξη αυτή. Είναι το ηχητικό όμως που μας έστειλε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Οπότε πάμε να ακούσουμε Θωμά Ναζλίδη
είναι ένα δεκάλεπτο περίπου και έχει σημαντικά πραγματάκια και λέει σημαντικά πραγματάκια γιατί μιλάει και για τις μανούρες που έγιναν για το πρόσωπό του. Έτσι, για πάμε να ακούσουμε το Θωμά και να το σχολιάσουμε μετά. Στον αριθμό μας έτσι πώς αισθάνεσαι που εδώ και λίγες μέρες προπονήσει με τη φανέλα του Άρη. Το είπα την πρώτη μέρα, νιώθω ευτυχισμένος, τη στιγμή που έγραψα νιώθω ότι πετάω και θέλω να απολαύσω την κάθε στιγμή που είμαι εδώ για να κάνω τα πρώτα για τη φανέλα του τώρα. Μα μπορείς να μας εξηγήσεις αυτό το παιδικό μου, γιατί μπορεί να είσαι και από τους λίγους, αν έχουμε να δούμε το έκριψε. Έτσι με τον πατέρα μου όταν πρώτον πήγα στο γήπεδο, αυτή την εικόνα φαντάστηκε. Και αυτό μου συζητούσα, ας πούμε, ανέκατε. Προσπάθησε άλλη φορά στο παρελθόν να φτάσει κοντά στην ομάδα σου. Έχει γίνει κάποια πρόταση ή γενικότερα να πλησιάσει πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν έγινε. Προσπάθησα, υπήρχαν συζητήσεις, η συζήτηση που έγινε πιο σοβαρή ήταν πάλι με τον κύριο Καρυπίδη τη χρονιά που έφυγε από την Βέρεια. Για να δημιουργηθεί κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε. Και αποφασίσαμε από κοινού, γιατί τότε ας πούμε τα οικονομικά μας αυτά ήταν κάπως, για να μην επιβαρεθεί η ομάδα, γιατί είχαν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις. Με το καλό να είναι η ομάδα και να ξαναμιλήσουμε. Η μοναδική σοβαρή κουβέντα για να γυρίσει να έρθω στον Άρη ήταν αυτή. Στο παρελθόν είχαν γραφτεί, είχαν κάνει πράγματα. Είχε γίνει μια προσπάθεια από τη στιγμή που είχα φύγει από την Καβάλα. Τότε θυμάμαι που είχαμε μείνει ελεύθεροι Οκτώβριο μήνα. Τότε με το στημένα μου, τη Δημιάδα και με αυτά. Και τότε δεν μου αφέρθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε, τι δεν χωρούσαμε και δεν κάναμε. Στην κατέληξη Πλατανιά. Και από τότε δεν υπήρχε ποτέ ξανά πρόταση. Αυτή τη φορά ένιωσες ότι ή τώρα ή ποτέ, δηλαδή όταν δεν γίνει τώρα, θα γίνει ποτέ. Ναι, βλέπω ότι είδα, ας πούμε, και πίστεψα μέσα μου ότι αν δεν γίνει και αυτή τη φορά, εντάξει, περνάνε και τα χρόνια. Εντάξει, το ποτέ δεν ήθελα να το βάλω στο μυαλό μου, γιατί πάντα ήθελα να γίνει. Αλλά πίστευα ότι είναι σωστό timing. Δεν έγινε παλιότερα, γίνεται τώρα, είσαι όμως σε μια ούρημη ποδοσφαιρικά ηλικία, ίσως η ουρημότητά σου αυτή να σε βοηθήσει και περισσότερο. Σίγουρα είμαι σε μια ηλικία που ούτε μεγάλος είμαι ούτε μικρός, έχω τις εμπειρίες από τα προηγούμενα πρωταθλήματα και θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα. Αισθάνεσαι ή θέλεις να έχεις και ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στα αποδυτήρια? Θα το κάνω γιατί θα μου βγει, δεν υπάρχει πια να μου βγει. Οπότε δεν το σκέφτομαι, το έκανα σε όλες τις ομάδες που ήμουν, έδινα τα πάντα για την ομάδα. Φαντάζομαι τώρα που να δώσω την άποψη, την ψυχή μου. Δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση να βγεις μπροστά. Αυτό το έκανα ανέκαθεν παντού. Τώρα ένα παραπάνω. Υπήρχε κάτι που σε στεναχώρησε τα τελευταία χρόνια, γενικότερα, όσον αφορά τις σχέσεις που έχεις με τον Άρη? Στεναχώρησε η πορεία της ομάδας, τίποτα άλλο. Όπως όλους τους Αριανούς η πορεία τους έκανε έναν αθλημένος, έτσι με στεναχώρησε και εμένα. Όχι κάτι προσωπικό, ούτε πρώτε κράτησε κακία για το σύντομο. Θες να μας λύσεις και αυτή την παρεξήγηση για τον πανηγυρισμό σου, φορώντας τη φανέλα μιας άλλης ομάδας και τον ειδικότητα στον Άρη, γιατί έχει γίνει πολύ ντόρος ο τελευταίο διάστημα. Γιατί κάποια στιγμή που έγραψες. Έχει γίνει κάποιο ντόρος, αλλά εντάξει δεν είναι κάτι ότι έκανα κάτι στον Άρη. Ο πανηγυρισμός την ομάδα μου που σώσαμε την κατηγορία και το παιχνίδι. Παίζαμε όλη τη χρονιά, υπήρχε πίεση, ήταν τα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, του συνάδελφου Αθηνική που ήταν ένα παιχνίδι που θα ξαναγυρνούσαμε στη Βήτα. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη, οποιοςδήποτε και να ήταν, δηλαδή και τη στιγμή τα πανηγύρια. Δεν είχε να κάνει με πανηγύρια, επειδή ήταν ο Άρη, προς Θεού. Σε πείραξαν την αντιδράση μετά, γιατί πάνω κάτω όλοι γνωρίζανε ότι έχεις ένα βρόσιμο ιδιαίτερο με τον Άρη από μικρό παιδί κτλ. Για να την δώσω, ή και στην πορεία. Με πείραξε που Αριανή βρίζαν Αριανό. Αυτό που δεν θέλω και απεχθάνω δηλαδή. Με ενδιαφέρει να με βρίζει όλος ο κόσμος, αλλά δεν μπορώ να βρίζω, είναι σαν να βρίζω, ας πούμε, άνθρωπο της οικογένειάς μου. Εγώ έτσι το έχω μέσα μου. Και είναι κάτι που βασανίζει και το σύλλογο χρόνια τώρα, η εσωστρέφεια και η τυχόνια και τέτοια. Αλλά πάλι δεν γράφει αγία ποτέ. Η αγάπη μου δεν υπάρχει να υπάρχει ποτέ. Όλο αυτό σε έχει πεισμώσει, ενδεχομένως έχει κάνει να θες να αποδείξεις κάποια πράγματα στο ίδιο. Δεν το σκέφτεσαι έτσι, το βλέπεις, δεν το βλέπεις έτσι. Τι θέλω να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Δεν θέλω να αποδείξω κάτι ή να δείξω κάτι, ας πούμε, παραπάνω. Να κάνω τα πάντα για να στο τέλος να είμαι ευρύ, να είμαι ευχαριστημένοι όλοι και να μην είναι κάτι κανένας κουβέντα. Αυτό θέλω να κάνω. Γνωρίζεσαι καλά από παλιά με έναν συμπαίκτη σου, τώρα στην ομάδα του Δημήτρη Διαμαντόπουλου. Το φανταζόσουν ποτέ ότι θα θες τον Άρη? Με τον Δημητράκη μεγάλωσα μαζί, τα σπίτια μας είναι απέναντι. Τους συζητούσαμε που μικροί να φτάσουμε σε ένα παίκτο σε ένα υψηλό επίπεδο, κάποιες μία παίκτες.
Το είχαμε και αυτό, ας πούμε, από τα παιδικά μας χρόνια, το θυμάμαι, συζητήσεις που παίζαμε μπάλες αλάνες. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Σε ποιες θέσεις θα σε δούμε να παίζεις? Γενικότερα στη Λάρισα τα τελευταία χρόνια είχες ένα ιδιαίτερο ρόλο, δεν έπαιζες μόνο λιάρι, κινήθηκε περισσότερο περιφερειακά. Εντάξει, εμένα η θέση μου όταν ξεκίνησα ήταν πιο περιφερειακά. Αλλά κάποιες συγκυρίες σε ομάδες και αυτά έπαιξε ανιάρι, η ομάδα πήγαινε καλά και καθιερώθηκα στην θέση και έχει μείνει αυτό. Εμένα η θέση που μου αρέσει πολύ είναι περιφερειακά για να έχω πιο σημαντικό, πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα. Δεν μου αρέσει, δεν μου παίξαν τα περιμένες πιο και την πάλι αυτή να βάλω πολύ, δεν είναι κάτι που... Αλλά άλλο τι μου στείλει προπονήσεις το κάνουμε να έχω ένα πρόβλημα, άμα και το καλό σημάδι. Μιλήσαμε για τον πανηγυρισμό σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε και πολύ μεγάλη κουβέντα. Τον πανηγυρισμό στο πρώτο γκρουπ θα βάζουν τη φανέλα του Άρη, το συμπερνάει όταν μυαλό σου το σκέφτεσαι? Το σκέφτομαι για να τριχιάζω, δεν θα πειράσω, πολλές σκέψεις έχω, μακάρι να γίνει γρήγορα και πρώτη μου πήγε την ώρα, δεν ξέρω. Τρακ θα έχεις στο φιλικό με την ΑΕΚ ή όχι? Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτομαι, τρακ με την καλή έννοια, δηλαδή κάτι που ανυπομονώ να γίνει, έχω, το θέλω δηλαδή να περάσω την μέρη να πω στο γήπεδο να... Πώς βλέπεις εδώ την ομάδα? Είναι ακόμη βέβαια από διαμόρφωση το ρόστερ, δεν έχουν έρθει αρκετοί παίκτες. Θέλω να μας πεις λίγο έτσι το κλίμα πώς είναι. Καταρχήν που με κάνεις την πάσα να πούμε, θέλω να πω ένα ευχαριστώ και δημόσια στα παιδιά αυτά, στην περσινή ομάδα, στους προπονητές, στη διοίκηση που καταφέρω να βγάλω τον αέρα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, για να μην ξεχνάμε τι πέρασαν. Τώρα κατά τα άλλα, τα παιδιά έχουν ένα πολύ καλό κλίμα, φαίνεται ότι είναι δεμένοι μεταξύ τους και σίγουρα αυτό ήταν από τα μυστικά που καταφέραν την άλλη. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να έρθουν παίκτες, ο ρόστερ δεν είναι διαμορφωμένο. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά με σταθερά βήματα υπάρχει και οργάνωση και σιγά σιγά θα πέφτουν όλα. Εσείς πάντως αυτές τις πρώτες μέρες πηγαίνετε στα κόκκινα στις προπονήσεις. Ναι, η νοοτροπία των προπονητών της σχολής της Ισπανίας είναι αυτή. Δηλαδή θεωρούν ότι εδώ πρέπει να έρθεις έτοιμος για να μπεις κατευθείαν σε κατάσταση. Να είσαι έτοιμος, κατάσταση 5-2. Δεν θεωρούν ότι θα έρθουν εδώ να φτιάξουν από το 1 μέχρι το 10 όλα. Ξεκινάνε από το 3, ας πούμε. Θεωρούν ότι υπάρχει μια βάση ήδη. Από αυτά που έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις από τις προπονήσεις αυτές τις πρώτες 5 μέρες που είμαστε εδώ πέρα, ποια πίστεψες ότι θα είναι τα στοιχεία, τη φιλοσοφία δηλαδή που θα έχει ο Άρης στο παιχνίδι του? Εντάξει, πιστεύω ότι ο προπονητής ζητάει η ομάδα να παίζει γρήγορα, να έχει γρήγορη σκέψη, να παίζει κάθε ποδόσφαιρο και σίγουρα θα στηριχτεί στη δύναμη και στη συνοχή. Άμα υπάρχει αυτό και υπάρχει το οικογενειακό κλίμα, πιστεύω ότι θα είμαστε καλά. Τα τελευταία χρόνια έχεις μια σταθερή παρουσία στη Super League. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο Άρης στο παιχνίδι του? Προέρχεται από 4 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, διαφορετικά χρόνια. Απλά τα δεδομένα είναι άλλα. Είναι μια άλλη κατηγορία με άλλες απαιτήσεις. Εννοείται, όσο και να μην το θέλουμε, αυτά τα 4 χρόνια πιστεύω πήγανε πίσω το σύλλογο σε πολλά κομμάτια, και στην οργάνωση και σε γενικά κομμάτια. Οπότε για μένα θα πρέπει να πούνε βάσεις, να πούνε σταθερές βάσεις, γιατί ο αριστής μήνας μέσα μου ένας γίγαντας που ξανασηκώνεται. Για να ξανασηκωθεί και να είναι δυνατός, πρέπει τα πόδια του να είναι τσιμέντο πλέον. Για μένα αυτό θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Να ξαναπορέσει ο αριστής αυτή τα πόδια του όπως πρέπει και μετά δεν έχει αποκριθεί τίποτα για κανένα. Πώς θα καταφέρει, πιστεύεις, ο Άρης να αποτινάξει αυτή τη βαριά σκιά των τελευταίων 4 χρόνων? Καταρχήν δεν πρέπει να την ξεχάσει, για να μην γίνουν τα ίδια λάθη, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω ότι άντε πάμε να βγούμε Ευρώπη και Champions League και πρωτάθλημα και σε 2 χρόνια πάλι να κλαίμε. Για μένα πρέπει να μπουν οι βάσεις, να γίνει κάτι υγιές και να γίνει κάτι μεγάλο σε διάρκεια. Γιατί το να γίνει κάτι σε ένα χρόνο είναι πολύ δύσκολο. Μακάρι να γίνει, έτσι, όλοι το θέλουμε. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και μπορεί να είναι και κάτι ψεύτικο. Γιατί μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα οικονομικά αυτά που σε 2 χρόνια να καταστρέψει το σύλλογο ξανά. Για μένα οπότε για να αποτινάξει αυτό πρέπει να μπουν βάσεις, να μπουν σταθερές βάσεις και να μπορέσει να ξαναδυναμώσει και να γίνει αυτό που όλοι ξέρουμε και αυτό που μεγάλωσαμε. Με την εμπειρία σου βλέπεις βήματα πρόοδου σε αυτό το κομμάτι? Τόσα χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο βλέπεις δηλαδή πράγματα και ακόμα νωρίς που να είναι προς το σωστό δρόμο? Βλέπω. Καταρχήν το μόνο που ξεκινάμε ότι φτιάχνει το προγραμματικό, φτιάχνει το γήπεδο. Έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν τεχνογνωσία. Γυρνάνε άνθρωποι στην ομάδα που είναι σημαίες ομάδα του παιδιού του Κολτσίδα. Αυτά είναι βήματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια οργάνωση. Έχει ένα προπονητή με ένα team από μια άλλη σχολή που είναι η καλύτερη στον κόσμο. Το θέμα είναι να
διατηρηθεί αυτό το πλάνο και σιγά σιγά να μπαίνουν και καινούργια πράγματα που θα δημιουργούν αυτό το πλάνο. Είπες προηγουμένως για βάσεις, να μπουν σωστά οι βάσεις, να μην ξαναπατήσει και να σου άρεσε που την πάτησε. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση, ενδεχομένως σε σύγκρουση με το στόχο που από το DNA της πρέπει να έχει η ομάδα για την επόμενη χρονιά? Όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι σε αντιπαράθεση. Φυσικά ο στόχος του Άρη, η στόχη του Άρη πάντα πρέπει να είναι υψηλή. Αλλά δεν πρέπει να μας παραπλανήσει. Δηλαδή να αφήσουμε όλα αυτά, να πούμε ότι κάνουμε. Να μην στηριζόμαστε πάλι σε άλλη απώλεια. Ο Άρης άμα δυναμώσει, αναγκαστικά πρωταγωνιστής. Άρεσε τη άποψη ότι πρέπει να θυμάται ο Άρης αυτό που πέρασε για να μην τα ξαναπεράσει ή να τα ξεχάσει? Εννοείται, πρέπει να τα θυμάται με την έννοια ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Σίγουρα αφήσουμε το παρελθόν ότι περάσαμε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, αλλά να μην ξεχνάμε πώς φτάσαμε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πούμε. Εσύ τι θα ήθελες να πεις έτσι στον κόσμο που γενικότερα είναι λίγο μουδιασμένος, είναι λίγο επιφυλακτικός ακόμη, έχει ένα σκεπτικισμό απέναντι στην ομάδα, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο ότι εδώ πέρα είμαστε για να δουλέψουμε, για να δώσουμε τα πάντα για την ομάδα και όποιος έρθει στην ομάδα θα έρθει με αυτόν τον σκοπό. Ούτε να φτάξουμε στον κόσμο πράγματα και τρέλες και τίποτα. Ο κόσμος ξέρει να αγαπάει την ομάδα, να αγαπάει τα δύσκολα, τη λατρεύει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Σίγουρα η βλέψη του και η στόλη θα είναι υψηλή όπως είναι και η δική μας, αλλά όλοι μαζί, άμα πάμε με κοινό στόχο και με κοινό σκοπό και ξέρουμε τι μας γίνεται, θα είναι χίλιες φορές καλύτερα. Μπορούσε να πει και ένα, οκ. Okay. Και ένα συγγνώμη δεν πειράζει, γιατί όντως και αριανός είσαι και στο Χαριλάο ερχόσουνα πάντα και διαρκείας είχες. Όντως, στη στιγμή και ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής θα πανηγυρίσει και είναι απόλυτα κατανοητό. Πες, αν πρόσβαλα και κάποιο, συγγνώμη. Πες το και αυτό. Αλλά, ας πω, τη στιγμή που φοράς το θεό του πολέμου στο στήθος, είσαι ένας από εμάς. Για να δω ανακοίνωση, πάει Άρη στο δεύτερο, όχι. Μάλλον θέλει να πάω σε break, να ακουστεί το break ακριβώς στις 6 και αφού επιστρέψω από το break, να ανακοινώσω κι άλλο παίχτη. Νομίζω τυχαία, νομίζω το λέω. Νομίζω το λέω τυχαία. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεχάνδρο Μενέντες Ντίες. Ο 26χρονος Ισπανός, πλάγιος μεσοαμυντικός, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1991. Ο Άλεξ Μενέντες Ντίες από την πλευρά του έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα στη Sporting B. Το 2010 είχε 106 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ με την πρώτη ομάδα της Sporting Gijón από το 11 ως το 16 το κοντέρ του κατέγραψε 57 συμμετοχές και 2 γκολ. Ακόλουθε το πέρασμα από την Girona, ενώ την προηγούμενη σεζόν έπαιξε στη Σεκούντα Διβιζιόν με την Ρέους με 31 συμμετοχές. Άρα ανακοινώθηκαν και οι τρεις Ισπανοί. Και θα πάμε στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Να κάνουμε τη σύνδεσή μας την καθιερωμένη για την προετοιμασία της ομάδας. Νίκο, τι γίνεται? Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Μας δώσεις καμιά καλή πληροφορία και από το βουνό ή τζάμπα στείλαμε? Περιμένουμε τους Ισπανούς να ανέβουν. Νομίζω πολύ, σε ωραία. Λίγο θα... πολύ ωραία πληροφορία αυτή. Νομίζω ότι σε λίγο θα είναι εδώ. Αποκλειστική είναι? Αποκλειστικό, ναι, πρώτοι εμείς. Α, πρώτοι εμείς. Στο site τους βάλαμε τον έναν, βλέπω. Ο άλλος έχει πάει στην κίνηση. Μαζί με τον Κωνσταντή. Ανακοινώθηκε Μενέντες. Έχει κανένα πεντάλεπτο. Εντάξει, γιατί ήμουν λίγο εκτός. Όταν κλείσουμε, επειδή έχω βάρδι, θα τον βάλω. Όταν κλείσουμε. Τι λες, φίλε? Ναι. Κάτσε να πω να το βάλει κανένας επαγγελματίας, όχι σαν και εσένα. Συγγνώμη, με πήρες τηλέφωνο για να με βγάλεις, ενώ έχω βάρδια, ναι. Και δεν είμαι επαγγελματία. Βάλτε το Μενέντες να γράψω, περιμένω. Λέγε εσύ, Νίκο μου, τι γίνεται εκεί σήμερα, τι κάνατε, τουρισμό? Τουρισμό, όχι, τουρισμό δεν κάναμε. Εντάξει, πιο χαλάρη βέβαια ρυθμή, αφού υπήρχε μόνο η πρωινή προπόνηση στο πρόγραμμα. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για τους ποδοσφαιριστές. Με την πρωινή προπόνηση να περιλαμβάνει, όπως λέγαμε, και σύνδεση που είχαμε νωρίτερα, κάποια παιχνιδάκια, αυτά που συνηθίζει να κάνει ο Ερέρα σχεδόν κάθε μέρα σε μικρό χώρο, για να δουλεύει η ομάδα πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας υποπίεση. Είχαμε και ένα καινούριο κομμάτι τακτικό το οποίο έβαλε στις προπονήσεις από σήμερα ο Ισπανός τεχνικός του Άρη όσον αφορά την τοποθέτηση των γραμμών και πού τη θέλει ακριβώς και πώς θα κινούνται οι παίχτες. Γενικότερα
αν εξαιρέσει πρώτες δύο μέρες, σταδιακά ο Ρέρα κάθε μέρα βάζει κάτι διαφορετικό όσον αφορά τακτικό κομμάτι. Δηλαδή τον έχουμε δει αυτό που είπαμε σήμερα με τις γραμμές. Τον έχουμε δει να δουλεύει την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Τον έχουμε δει να δουλεύει επιθετικά, ανάπτυξε τον άξονα και με γεμίσματα τα πλάγια. Αρχίζει και βάζει κάποια τακτικά κομμάτια σιγά σιγά. Εντάξει, βέβαια τα περισσότερα και τα πιο βασικά θα τα βάλει στην ομάδα όταν θα αρχίσουν να έρχονται και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Σήμερα είχαμε αυτό πάνω στο οποίο δούλεψε ο Ερέρα. Είχαμε και ένα θύτερμα σχεδόν σε όλο το γήπεδο με τους κόκκινους να κρατούν με 3-0 χάρη σε 3 γκολ του Μπουλγκουρίδη. Ήρεμη προπόνηση θα έλεγα το πρωί. Δεν είχε να μας δώσει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες. Νομίζω ότι από αύριο το πρόγραμμα της ομάδας θα αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των νέων προσώπων που θα υπάρχουν, δηλαδή τους Ισπανούς, Ματίγια, Μενέντες και Κουέστα, που θα βρεθούν σήμερα, αν δεν βρίσκονται ήδη, επαναλαμβάνω, στα 3-5 πηγάδια, συνοδευόμενα τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, τον αθλητικό διευθυντή του Άρη, ο οποίος έρχεται στην Νάουσα προκειμένου να πραγματοποιήσει, θα λέγαμε, μια μεταγραφική σύσκεψη μαζί με τον Πάκο Ερέρα και τον Γιώργο τον Κικερίδη, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στα 3-5 πηγάδια, παρακολούθησε και την πρωινή προπόνηση και είναι πιθανό να παραμείνει κιόλας και μια-δυο μέρες για να έχει μια πιο άμεση επαφή με τον Ερέρα και να, όσον αφορά τους παίκτες που εξετάζονται αυτή τη στιγμή και τις κινήσεις που θα γίνουν, έτσι ώστε εντάξει, εδώ κοντά μένει κιόλας στη Βέρεια ο Γιώργος Κικερίδης. Και είναι πιθανό να παραμείνει τις επόμενες ώρες εδώ πέρα. Θα έρθει τώρα και ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος, θα κάτσουν οι τρεις άνδρες μαζί, να τα βάλουν κάτω και να δουν τις επόμενες κινήσεις του Άρη. Ξέρετε, έχουμε πει, είναι λίγο πολύ γνωστό που χρειάζεται ο Άρης ενίσχυση πλέον και τι παίχτες αναζητεί. Και θα περιμένουμε να δούμε αν από αυτή τη συνάντηση προκύψει και κάτι όσον αφορά το μεταγραφικό. Πάντως το έχουμε πει και είναι δεδομένο επίσης ότι ο Άρης η πρόθεσή του είναι μέχρι να αναχωρήσει για την Ολλανδία στις 26 Ιουλίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες, να έχει κλείσει το ρόστερ ή να έχει αφήσει το πολύ μία ή δύο κινήσεις. Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε το ότι όταν επιστρέψει η ομάδα με το καλό τα 3-5 πηγάδια, πρέπει να περιμένουμε και κάποιες αποφάσεις όσον αφορά το υπάρχον έμψυχο δυναμικό. Ναι. Κάποιοι πιθανότατα δεν θα συνεχίσουν, δεν θα βρίσκονται στα πλάνα του Έρεα. Και αναλόγως με αυτές τις αποφάσεις μπορεί οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη να είναι περισσότερες από 3-4. Και να πάμε σε μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από τις αποχωρήσεις, ενδεχόμενες αποχωρήσεις που θα υπάρξουν από το έμψυχο δυναμικό της ομάδας αυτή τη στιγμή. Για να επιστρέψω λίγο στην πρωινή προπόνηση, επειδή παρέλειψα να το αναφέρω, ο Ντιγκίνη ακολούθησε και σήμερα πρόγραμμα αποφόρτισης στο γυμναστήριο. Μπήκε και λίγο στην πισίνα ο Γάλλος επιθετικός, μέσω επιθετικός βασικά. Παρακολούθησε και λίγο την προπόνηση μάλιστα στην πισίνα. τον έπιασε λίγο το μάτι μας. Θα περιμένω να δούμε αύριο σε τι κατάσταση θα βρίσκεται και αν θα μπει από την αυριανή ημέρα θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας. Mm-hmm. Ακούσαμε σήμερα, διαβάσανε φίλοι του Άρη. Φαντάζομαι ότι είχατε και το ηχητικό νωρίτερα της συνέντευξης του Θωμάτου Νασλίδη, ο οποίος νομίζω ότι είπε πολλά και ενδιαφέροντα και θα τη χαρακτήριζα περισσότερο ως ξεκαθάρισμα αυτή τη συνέντευξη του Νασλίδη. Συνήθως σε αυτή τη συνέντευξη στην προετοιμασία οι δηλώσεις των ποδοσφαιριστών είναι λίγο πολύ ίδιες. Απλά στην περίπτωση του Νασλίδη υπήρχε μια διαφορά, υπήρχαν πράγματα στα οποία ήθελε να αναφερθεί και ο ίδιος, εξηγήσεις που ήθελε να δώσει. Γιατί όπως λέγαμε και το πρωί με τον Νασλίδη, από ένα σημείο και μετά η κριτική ξέφυγε και ακούστηκαν πράγματα που δεν ισχύουν, δεν αρμόζουν όταν μιλάμε πλέον για ένα ποδοσφαιριστή του Άρη. Έτσι. Γιατί ο Νασλίδης πλέον ανήκει στον Άρη και πρέπει να σεβόμαστε οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ομάδα από όποιο πόστο και αν βρίσκεται. Και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε νομίζω σήμερα. Θα μπορούσε να πει και μια συγγνώμη. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ορθώς μιλάει όταν λέει ότι είμαστε επαγγελματίες. Μέσα σε αυτά που είπε, που είναι απολύτως κατανοητά στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον, θα μπορούσε να πει όσους έδειξα. Εφόσον έδειξα, γιατί είμαι Αριανός και αντιλαμβάνομαι, αν ήταν άλλος δεν θα το έλεγα. Αν ήταν ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά επειδή είναι από εδώ, είναι τα διαβατά.
Κυναριανός και καταλαβαίνει ποιο είναι το παράπονο. Δεν λέω για τα ακραία φαινόμενα. Καταλαβαίνει, ναι, σίγουρα. Θα μπορούσε να πει, αν έδειξα και κάποιους, συγγνώμη. Ναι. Εγώ αυτό το έξτρα ήθελα από αυτόν που δεν το είπε. Τέλος πάντων, είπα επίσης, τον ακούσαμε Νίκο, ναι, πριν από σένα, αυτό το ακούγαμε. Το ηχητικό. Εγώ θα πω όμως από τη στιγμή που φοράει το Θεό του πολέμου στο στήθος, είναι ένας από εμάς και τον στηρίζουμε ως ποδοσφαιριστή του Άρη. Αν είναι να πιάνουμε τον κάθε ποδοσφαιριστή τώρα, τι έκανε αυτό, τι έκανε με 5 χρόνια πριν, εντάξει, αν είναι κάτι τίποτα πολύ χοντρό, οκ. Okay. Αν είχε βρει τον Άρη οτιδήποτε άλλο, αλλά ή αν είχε κάνει καμιά χειρονομία. Θεωρώ ότι έπρεπε να πει και αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Δεν κολλάμε και πιστεύω ότι ο Νασλίδης θα βοηθήσει σε συγκεκριμένα παιχνίδια, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και θα ήθελα να δούμε για ποια θέση τον προορίζει ο Ερέρα. Ναι. Γιατί ο Νασλίδης είναι ένας παίχτης που, όπως λέει και ο ίδιος άλλωστε, εγώ είναι λέει περιφερειακός. Στη Λάρισα καθιερώθηκα ως φορ την τελευταία διετία. Τον αρέσει να παίζει περισσότερο γύρω από την περιοχή. Να δημιουργεί δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα το χρησιμοποιήσει ο Ερέρα. Σε ένα διπλό πάντως που έκανε, τον είδαμε βασικά μέχρι στιγμής στα διπλά που έχει κάνει, τον βλέπουμε να τον χρησιμοποιεί και στην κορυφή της επίθεσης και στα πλάγια. Ωραία. Κάτι άλλο δεν προκύπτει για την ώρα. Το βράδυ, νωρίς το βράδυ φαντάζομαι που θα φτάσουν οι παίχτες, θα είμαστε στο ξενοδοχείο της ομάδας φυσικά. Θα υπάρξει και φωτορεπορτάζ. Εντάξει, τώρα δηλώσει μην περιμένετε, άλλως τοποθετήθηκαν και οι τρεις με την άφηξή τους προχθές στην Θεσσαλονίκη και θα περιμένουμε να δούμε, επαναλαμβάνω, αν θα προκύψει κάτι από αυτή τη μεταγραφική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα 3-5 πηγάδια ανάμεσα σε Πάκο Ερέρα, Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και Γιώργο Γιγερίδης. Εδώ και λίγη ώρα βρίσκονται στα 3-5 πηγάδια και ο Πασχαλής μιλήσαμε με τον Αλέκο το Δέλιο, που ήρθαν και αυτοί. Βέβαια ήταν λίγο κακό το timing, γιατί δεν έχει προπόνηση σήμερα για να παρακολουθήσουν. Εντάξει, κάθε περίπτωση ο Πασχάλης, ο Μελισσός και ο Αλέκος Ζωδέλιος θα θέλουν λογικά να μιλήσουν λίγο και με τους παίκτες δεύτερης ομάδας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία και να δουν, να ρωτήσουν και τον Ερέρα πώς θα πάνε μέχρι στιγμής και το βράδυ θα επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη. Ωραία. Οκ. Okay. Άντε, αυτά. Έχουμε κι άλλους, έχουμε ρεπορτάζ. Φίλε, έχει θέμα. Μενέντες έχει. Διαμαντόπουλος ανεβαίνει σε λίγη ώρα μαζί με τους Ισπανούς. Ναι. Θα μιλήσουμε, έχει ρεπορτάζ να γράψει. Άντε. Πάμε να γράψει, δηλαδή όλη μέρα κάθεσε σήμερα. Ναι, όλη μέρα κάθεσε έτσι. Πού, όρθιος γράφεις. Τι? Όρθιος γράφεις. Ναι, αλλά γράφω. Εγώ δεν είπα αν γράφεις ή όχι, εγώ είπα κάθεσε. Εγώ την αλήθεια την είπα. Και αντέδρασες κιόλας. Ενώ είπα την αλήθεια, αντέδρασες. Ναι. Εντάξει, δηλαδή να σου πω κάτι, μετά από 8 χρόνια με βάλεις να γράφω και όρθιος, το έχω κάνει βέβαια. Εντάξει, δεν καλή συνέχεια. Άντε, ευχαριστούμε, γεια. Yeah. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Βλέπω εδώ ο Κουέστα, πέρα από την ανακοίνωσή του από τον Άρη, έχει ανεβάσει και στο Instagram έναν αποχαιρετισμό στην Κρακοβία. Πρέπει να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στον Άρη και μια όμορφη εμπειρία στη Βίσσα Κρακοβία στάνει στο τέλος της. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας και ζήσα σε μια πόλη όπως η Κρακοβία. Σκέψεις πώς θα είσαι τώρα που θα ζεις στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό τίμο που εργάζονται στο κλαμπ και τον κόσμο. Καλή τύχη, αναφέρει ο Κουέστα στην ανάρτησή του στο Instagram. Για τον Κολάσο και τον Γκαρσία, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι μάλλον θα έρθουν Παρασκευή από την Αργεντινή που βρίσκονται αμφότεροι. Και επομένως τώρα δεν ξέρω αν θα πάνε στο Σαββατοκύριακο στο βουνό. Εγώ τους έστελνα στο βουνό, αλλά το θέμα είναι να περάσουν και ιατρικά και όλα αυτά. Τέλος πάντων, η ομάδα επιστρέφει τη Δευτέρα. Μπορεί να μην ανεβούν για το Σαββατοκύριακο, ανάλογα τι θα πει ο Πάκο Έρερα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θα δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί το όλο θέμα. Πάντως, μάλλον για Παρασκευή είναι η αφιξή τους των δύο Αργεντίνων στην Θεσσαλονίκη, να γίνουν αυτά που έγιναν και με την πλευρά των Ισπανών, να ανακοινωθούν δηλαδή σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές και να μπουν στην διαδικασία της προετοιμασίας με την ομάδα. Οι πληροφορίες από την Αθήνα μέχρι στιγμής λένε ότι ενώ υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Υπουργό και τις ομάδες και τη Super League για να έχουμε 14 ομάδες του χρόνου, δηλαδή συμφωνούν στο 14,
Η Super League θέλει 14 και του παραχρόνου. Ο Υπουργός λέει του παραχρόνου 12. Αν τώρα καμφθούν οι αντιρρήσεις για αυτό το κομμάτι από τη Super League, θα πάμε στη συμφωνία. Αν δεν καμφθούν οι αντιρρήσεις και κοιτάνε οι Λεβαδιακοί και οι διάφοροι άλλοι να επιπλέουν σαν να μην πω τι, τότε δεν θα πάμε σε συμφωνία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν θα πάμε και σε έναρξη πρωταθλήματος. Όπως αντιλαμβάνεστε. Θα το δούμε, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη το όλο θέμα και θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει. Για το αν θα υπάρξει και άλλη ανακοίνωση σήμερα, ναι, θα υπάρξει και άλλη ανακοίνωση σήμερα του Καψάλη. Το φίλο που ρωτάει πότε είναι το φιλικό με την ΑΕΚ, βλέποντας εδώ το site της ΠΑΕ, σε 14 μέρες, 34 λεπτά και 53, 52, 51, 50, 49 δευτερόλεπτα. Αναγκαστικά θα πάω στο break αμέσως τώρα. Φύγαμε για το τελευταίο break και επιστρέφουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Θα σας μεταφέρουμε βέβαια και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, αλλά και για μπάσκετ, για την κλήρωση, για τις τοποθετήσεις, τις δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Βρισκόμαστε σε αναμονή και της τρίτης σημερινής ανακοίνωσης από την ΠΑΕ Άρης. Θα πάμε να ακούσουμε τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Γουλιέλμο, σε μια σύντομη τοποθέτησή του, ένα λεπτάκι είναι, για την κλήρωση του Champions League Basketball και αμέσως μετά θα μιλήσουμε να τη συζητήσουμε την κλήρωση με τον Γιάννη. Πάμε. Ο νέος Άρης, ο Άρης του 2018 είναι εδώ, τιμάει την ιστορία του, τιμάει τη FIBA, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Καλαθοσφαίρισης και γι' αυτό θεωρήσαμε την υποχρέωσή μας να φέρουμε την ομάδα στο υψηλότερο σκαλί, στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για το μπάσκετ. Έγινε σήμερα η κλήρωση, η οποία θα μπορούσε να είναι καλύτερη, θα μπορούσε να είναι και χειρότερη. Ο Άρης όμως, όταν παίζει όπως πρέπει να παίζει, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες να παίξουν με τον καλύτερο εαυτό τους. Περιμένουμε τους αντιπάλους μας να τους φιλοξενήσουμε με την παραδοσιακά άριστη φιλοξενία της ομάδας μας και περιμένουμε την ίδια ωραία φιλοξενία να μας δείξουν και αυτοί. Ευχόμαστε σε όλους καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, ευχόμαστε. Μπορεί να είναι χειρότερη, μπορεί να είναι και καλύτερη. Δικηγόρος είναι στο επάγγελμα. Γιατί η κλήρωση μπορεί να είναι χειρότερη, μπορεί να είναι και καλύτερη. Μάλλον είναι δικηγόρος άνθρωπος. Φυσιολογικό. Εμείς ο Άρης κληρώθηκε με την δυναμό Τυφλίδας. Σωστά την είπα. Είναι τίποτα τίλμπαση και κάτι περίεργα. Κάτι άλλα εκεί πέρα, αλλά θα μας τα πει ο Γιάννης καλύτερα. Γιάννη, τι κάνεις? Γεια σου Χρήστα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στην Λίμπερο. Για επανέλαβε λίγο την κλήρωση του Άρεως. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε στις 20 του Σεπτέμβρη. Νωρίς-νωρίς η φετινή σεζόν. Ξεκινάνε οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League. Αντίπαλος η Δυναμό Τυφλίδας, η πρωταθλήτρια ομάδα της Γεωργίας, εκείνη η πολύ μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 60 και του 70, η οποία μάλιστα είχε καταφέρει να κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητριών, την αντίστοιχη Ευρωλίγκα της εποχής, όντας ακόμα η Γεωργία, έτσι υπάγονταν ακόμα στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν αποσχιστεί. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Δυναμό Τυφλίδας μπορεί να έχει τα σκύτρα στη χώρα της, στο εγχώριο πρωτάθλημα, να έχει πολλές κατακτήσεις πρωταθλημάτων και κυπέλων, αλλά όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία δεν έχει κάνει κάτι το αξιοσημείωτο. Πέρσι προσπάθησε και πάλι, ξεκίνησε την πορεία της από την προκριματική φάση του Basketball Champions League, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της, καθώς αποκλείστηκε, ενώ Europe Cup που συνέχισε δεν κατάφερε επίσης έτσι να κάνει κάποια αξιόλογη πορεία, γνωρίζοντας 6 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Είναι μια καλή κλήρωση για τον Άρη, γενικότερα όποια ομάδα και να έπεφτε απέναντι στους κίτρινους, τουλάχιστον στον πρώτο προκριματικό γύρο, δεν θα είχε κάποιο θέμα
Ο Άρης, καθώς μιλάμε για ομάδες από την Σουηδία, μιλάμε για ομάδες από την Ελβετία, από πρωταθλήματα, από τη Φιλανδία, όχι και τόσο προηγμένα μπασκετικά πρωταθλήματα. Οπότε οι Κίτρινοι έχουν ακόμη στην διάθεσή τους ένα 25ήμερο γεμάτο, προκειμένου να κάνουν τις κατάλληλες μεταγραφικές κινήσεις, να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές ο Βαγγέλης Αγγέλου και οι συνεργάτες του, να δομήσουν την ομάδα έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους, να την ετοιμάσουν και να ξεκινήσει η προετοιμασία για να παρουσιαστεί έτοιμη ομάδα στις 20 του Σεπτέμβρη να δώσει το πρώτο της παιχνίδι. Εκτός έδρας θα είναι το πρώτο μάτς, θα γίνει στην έδρα της Δυναμό Τικλίδας, στην Γεωργία, και δύο μέρες αργότερα, στις 22 του Σεπτέμβρη, το μάτς ο επαναληπτικός στο Νίκ Γκάλης Χολ, το πρώτο. Δύο μέρες. Παιχνίδι. Τι θα κάνουμε δύο μέρες μετά? Ούτε θα προλάβουμε, ρε φίλε. Μια χαρά, γιατί μέχρι να μπεις από το αεροπλάνο, μέχρι να μπεις από το αεροπλάνο θα ξαναμπείς για επιστροφή. Λογικά μαζί θα ταξιδεύουν οι ομάδες. Ναι, το πιθανότερο, το πιθανότερο είναι αυτό. Και μετά με το καλό περάσει ο Άρης. Μετά τι γίνεται? Λοιπόν, μετά έχουμε παιχνίδι στις 25 του Σεπτέμβρη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Το βράδυ στις 22 προκρίνομαι και μετά από τρεις μέρες να παίζω. Ακριβώς. Να μην χάσεις το ρυθμό σου. Να μην χάσεις το ρυθμό σου. Έτσι κατευθείαν όπως θα είσαι με τη φανέλα ιδρωμένη, θα κάνεις το ταξιδάκι σου μια χαρά. Πού θα πάω? Αν και βέβαια δεν έχει, αν και βέβαια δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα αν το πρώτο παιχνίδι θα είναι εντός έδρας. Μιλάω για τον β' προκριματικό γύρο, εφόσον ο Άρης περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Τικλίδας, αυτό δηλαδή που λέει η μπασκετική λογική. Θα παίξει ο Άρης εφόσον περάσει με τον νικητή του ζευγαριού Πόρτο Νίζνι Νόβγκοροντ. Ρωσία δηλαδή. Ρωσία. Το πιθανότερο ναι. Δηλαδή θα πάω στις 20 στην Γεωργία, θα περάσουν δύο μέρες, θα γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη και θα περάσω τρεις μέρες και θα πάω στη Ρωσία. Εξαιρετικά. Κουράστηκα. Εξαιρετικά. Ναι, όντως είναι λίγο το πρόγραμμα στα προκριματικά, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να ενταχθούν οι ομάδες από την προκριματική φάση στους ομίλους. Είναι πολύ κοντά οι ημερομηνίες που παίζονται τα παιχνίδια, είναι διαδοχικές οι αναμετρήσεις και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ειδικά βέβαια όταν υπάρχουν και οι μετακινήσεις στη μέση, γίνεται ακόμα πιο επίπονο για τους παίκτες, οι οποίοι καλά καλά δεν θα έχουν βρει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς θα προέρχονται οι περισσότερες ομάδες από την λήξη της προετοιμασίας τους. Θα έχουν δώσει κάποια φιλικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτοιμες και δεν θα μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση και την ετοιμότητά τους. Πόρτο Νίζνι Νόβγκοροντ, λοιπόν, ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Άρη, εφόσον ο Άρης, ξαναλέμε, καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Τικλίδας. 25 του Σεπτέμβρη το πρώτο παιχνίδι, 28 ο επαναληπτικός, θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, θα διευκρινιστεί και από τη διοργανώτρια αρχή ποιο παιχνίδι θα γίνει πρώτα στην έδρα του Άρη και ποιο στη συνέχεια το εκτός έδρας ή το αντίθετο. Και αν ο Άρης καταφέρει και περάσει κατά πάσα πιθανότητα και την Νίζνι Νόβγκοροντ, η οποία πέρσι, υπενθυμίζω, έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο ρωσικό πρωτάθλημα, στη VTB League, τερμάτισε τρίτη πίσω από την ΤΣΚΑ Μόσχας και την Χίμκι, δύο ομάδες ευρωλιγκάτες δηλαδή. Αν καταφέρει ο Άρης και ξεπεράσει το εμπόδιο των Ρώσων, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και εκεί πλέον θα του απομένει ακόμη ένα εμπόδιο μέχρι την φάση των ομίλων, στις 1 Οκτωβρίου απέναντι στην Παρντουμπίτσε από την Τσεχία και ο επαναληπτικός στις 4 του Οκτώβρη. Έχουμε λοιπόν ένα σχεδιάγραμμα μπροστά μας, Γεωργία, Ρωσία κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν κάνει Πόρτο την έκπληξη και αναγκαστεί ο Άρης να πάει στην Πορτογαλία, και στη συνέχεια στον τρίτο προκριματικό γύρο, εφόσον υπερβεί και το εμπόδιο του β' προκριματικού γύρου, το ταξίδι στην Τσεχία για την πρόκληση στους ομίλους της διοργάνωσης. Mm-hmm. Να μεταφέρω την πληροφορία από τη Super League ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 ομάδες: ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Πανετολικός, ΠΑΣ Γιάννη και Ξάνθη, που είναι θετικοί για την αναδιάρθρωση, και απέναντι είναι ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που είναι αρνητικές.
Οι ομάδες δηλαδή που εμάς μας κοροϊδεύαν και καλά ότι θα πέσει ο Άρης και τέτοια είναι υπέρ. Ο Άρης που θα ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού είναι απέναντι από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που είναι χέρι-χέρι και σε αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι μαζί. Κατά τα άλλα πολεμάει ο ΠΑΟΚ το κατεστημένο και ο Άρης είναι με τον Ολυμπιακό και στο άρμα του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ποδοσφαιρική παρέμβαση, το πρόγραμμα λοιπόν είναι αυτό. Σήμερα ήταν στην κλήρωση όπου πραγματοποιήθηκε στο House of Basketball στα γραφεία της FIBA στην Ελβετία. Έδωσε το παρόν και ο Δημήτρης Γουλιέλμος, ο οποίος μάλιστα στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης έκανε και κάποιες δηλώσεις. Περιμένει από την ομάδα να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει μέσα στο παρκέ προκειμένου να επιτέξει το στόχο της και να προκριθεί στη φάση των ομίλων. Στο περιθώριο της κλήρωσης είχε τη δυνατότητα έτσι να έχει και κάποιες επαφές, κάποιες συνομιλίες με τους ανθρώπους της FIBA αλλά και με τον κύριο Πατρίκο Μινό, το διευθύνοντα σύμβουλο του Basketball Champions League, σχετικά με το μεταγραφικό μπαν το οποίο έχει επιβληθεί στην ομάδα. Είχε τη δυνατότητα εκεί ο κ. Γουλιέλμος να εξηγήσει στους ανθρώπους της FIBA το πλάνο που έχει καταρτιστεί προκειμένου να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και ο Άρης να απαλλαχθεί από αυτό το βάρος. Τον άκουσαν οι άνθρωποι της FIBA. Περιμένουμε πλέον και από εκείνο το κομμάτι τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, καθώς ο Άρης βρίσκεται σε διαρκή επαφή όλο αυτό το διάστημα με τους πιστωτές του, προσπαθεί να κλείσει τις υποχρεώσεις του, προσπαθεί να καλύψει τις τρύπες που άφησε η προηγούμενη κάκιστη εγκληματική, θα έλεγα, διαχείριση της διοίκησης Λάσκαρη και να επαναφέρει μια κανονικότητα στη λειτουργία της ΚΑΕ για να μπορέσει έτσι να χορευτεί με πιο ασφαλή βήματα από εδώ και στο εξής η ομάδα. Ωραία. Έχουμε κάτι μεταγραφικό εκεί με τον Μποχορίδη, τι γίνεται? Με τον Μποχορίδη θα υπάρξει μέσα στα επόμενα 24 ώρα ένα νέο ραντεβού με την πλευρά του, με τον κύριο Νικολότσο. Θα γίνει εκ νέου μια κουβέντα για το πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Ο Άρης έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό στον Λευτέρη Μποχορίδη την πρότασή του. Είναι μια πρόταση που προβλέπει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο υπερβαίνει τις 160.000 ευρώ συνολικά. Ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει μιλήσει με τον παίκτη και του έχει αναλύσει επακριβώς το ρόλο για τον οποίο τον προορίζει. Θέλει να τον κάνει τον ηγέτη της ομάδας, θέλει να του δώσει τα κλειδιά. Έχουμε σημειώσει και μέσα από τον Αμπαουτάρης ότι οι συζητήσεις κολλάνε στην οφειλή που υπάρχει προς τον παίκτη από την φετινή χρήση, αλλά και τα τελευταία γεγονότα και στην υπόθεση του Μουρ του Χρύσανθε μας αφήνουν έτσι λίγο αισιόδοξους, καθώς υπήρξε συμφωνία προφορική η οποία θα αποτυπωθεί και στο χαρτί με την επιστροφή του κ. Γουλιέλμου στην Θεσσαλονίκη. Υπήρξε συμφωνία λοιπόν του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ με τον ατζέντη του Σπύρου Μούρτου για την καταβολή και τη διευθέτηση των δεδομένων στον αρχηγό του Άρη. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω θα γίνει και στην περίπτωση του Λευτέρη Μποχορίδη, ο οποίος έχει εδώ και αρκετές μέρες στα χέρια του την πρόταση του Άρη και κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει στην ομάδα συγκεκριμένα για το τι σκοπεύει να κάνει. Γιατί από την απάντηση του Μποχορίδη θα εξαρτηθούν και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Γιατί είναι διαφορετικό να πηγαίνεις στην περιφέρειά σου με έναν παίκτη σαν τον Μποχορίδη και διαφορετικά σχέδια κάνεις αν δεν καταφέρεις τελικά να τον διατηρήσεις της τάξης σου. Θα χρειαστούν εκεί να βάλεις άλλα κομμάτια για να συμπληρώσεις έτσι όπως θέλεις το παζλ. Θα γίνει αυτό το ραντεβού μέσα στα επόμενα 24 ώρα, πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Δημήτρης Γουλιέλμος είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση. Θα συναντηθεί μαζί με τον ατζέντη του παίκτη, τον κύριο Νίκο Λότσο, και θα προσπαθήσουν να βρουν μία άκρη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και αναφέρομαι στον κύριο Γουλιέλμο γιατί ο Βαγγέλης Αγγέλου βρίσκεται ακόμη στο Las Vegas, στο Summer League του NBA που γίνεται εκεί πέρα και συμμετέχει μαζί με τους Milwaukee Bucks, είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου των Ελαφιών.
Ωραία. Λέμε κάτι άλλο μεταγραφικό εκεί από δεξιά-αριστερά, προκύπτει κάτι ή όχι? Κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχει προκύψει. Κάποιο όνομα δηλαδή να έχει ακουστεί έτσι πιο έντονα, πιο ζεστά, που να απασχολεί τον Άρη, δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις στο μυαλό του Βαγγέλη Αγγέλου, κυρίως για τις θέσεις των ψηλών. Μια χαρακτηριστική περίπτωση, την οποία την έχουμε γράψει και στον Λαμπαουτάρης, είναι αν δεν προχωρήσει το θέμα με τον Μάικ Κάιζερ, τον οποίο προορίζει για τη θέση του σέντερ ο Βαγγέλης Αγγέλου, υπάρχει στο μυαλό του ο Άντωνι Λί, ο Αμερικάνος, ο οποίος αγωνίστηκε στο Ρέθυμνο φέτος γενικότερα. Υπάρχει πλάνο, υπάρχει plan B στο μυαλό του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος περιμένει μέσα σε επόμενες ημέρες κάποιες συγκεκριμένες εξελίξεις στους μεταγραφικούς στόχους που έχει πολιτοσκοπήσει ο ίδιος, και αν δεν προχωρήσουν αυτοί, να εφαρμόσει το εναλλακτικό του πλάνο. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει κάτι στα μεταγραφικά προκειμένου να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε με ασφάλεια, ούτε κάποια προχωρημένη περίπτωση με κάποιον αθλητή. Μάλιστα, ωραία. Okay, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Χρυσάνθη. Να είσαι καλά. Σήμερα στην ΠΑΕ Άρης είναι καλά, παιδιά. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Στέργιου Καψάλη. Ο νεαρός αμυντικός γεννήθηκε στις 23/11/1994. Δεν το λες και νεαρό, είναι λίγο πιο. 23/24 είναι. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στη Βέρεια, ξεκίνησε την καριέρα του από την υποδομή του Πανσεραϊκού, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης και για τον Καψάλη, που προφανώς είναι μια επένδυση. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει το παλικαράκι στην ομάδα του Άρεο. Στη Βέρεια, καλούτσι ήταν στη Βέρεια. Στον Πανσεραϊκό, βάλει ένα γκολ, θυμάμαι, μια κεφαλιά. Από εκεί πέρα δεν το πολύ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Θα το δει ο κύριος Ερέρας και θα αποφασίσει σχετικά. Αλλά ήταν η τρίτη ανακοίνωση για τον Άρη πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής. Επιστρέφω στο θέμα που σας ανέφερα λίγο πριν. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Super League και ο Άρης που θα έπαιζε για την σωτηρία του και δεν ήθελε να πάμε σε 12 ομάδες γιατί πέφτουν 6, ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά είναι χέρι-χέρι πιασμένοι και ψήφισαν κατά. Τυχαία συμφωνούν σε κάποια πράγματα. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι αυτό. Απλά τυχαία συμφωνούν σε κάποια πράγματα. ΑΕΚ. Άρης, ο Άρης που ήταν στο Γιουσουφάκι του Ολυμπιακού, δεν μας λέγανε όλοι εδώ και δύο μήνες, έτσι δεν μας λένε? ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Πανετολικός, ΠΑΣ και Ξάνθη ψηφίζουν υπέρ της αναδιάρθρωσης, όχι από τώρα, τώρα πάνε στα 14 και του χρόνου 12. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι αρνητικές. Ποιες δηλαδή? Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και η Συναυτό. Λεβαδιακή, Πανιόνι και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που τι, που έχουν συμβόλαιο. Και ποιες άλλες? Η Λαμία και ο Απόλλων Σμύρνης που θα μας χαιρετήσουν. Έτσι και πάμε και πέφτουν οι ομάδες κανονικότατα. Έμπος! Ή θα το φτιάξουμε όμως το ποδόσφαιρο, ή θα συνεχίσουμε να παίζουμε με Λεβαδιακούς, Λαμίες και Απόλλωνες. Αποφασίστε. Σάββατο αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο πρωί αναβαίνονται στη Θεσσαλονίκη ο Κολάσο και ο Ματέο Γκαρσία. Το πρωί του Σαββάτου, αναφέρει η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, θα δούμε και την ακριβέστατη ώρα άφιξης όταν με το καλό ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης. Φεύγω. Θα υπάρξει ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις και αν υπάρχει κάτι νέο μεταγραφικό. Ακολουθεί ώρα για μπλε. 9 η ώρα το βράδυ προκρίνεται η Αγγλία. Αύριο θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Από συναυλία είναι αυτό. Άρης. Κάτι με Άρη λέει. Άρης on fire. On fire. Να 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 να. Αύριο πάλι 10 το πρωί έχει τρόικα.
5 το απόγευμα έχει ο Λαμπαοτάρης. Όλη μέρα έχει λίμπερο 107,4. Ευχαριστώ και Χρήστο Κιώση. Τα λέμε αύριο, για χαρά.